για πιθανότητα εκδήλωση σεισμού, ο οποίος μπορεί να κυμανθεί από 4,8 έως και 5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, έκανε λόγο μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε κάποιον μεγαλύτερο σεισμό της τάξεως των 4,8, 4,9, 5 βαθμών, αν και μικρή αυτή η πιθανότητα. Μικρή αλλά υπαρκτή. Μικρή αλλά υπαρκτή, όπως μας είπατε, έτσι. Δυστυχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τις εξελίξεις που μας επιφυλάσσει η ίδια η φύση και τα ίδια τα φαινόμενα. Ο ίδιος εμφανίζεται καθησυχαστικός για την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και τις επιπτώσεις του στα σύγχρονα κτίρια. Όμως επισημαίνει ότι παλαιότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί πριν από την εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού πρέπει να ελεγχθούν και να αποφεύγονται από τους πολίτες όσο διαρκεί το φαινόμενο. Απλά και μόνο το πρόβλημα υπάρχει σε παλιές κατασκευές, σε ερυπωμένες κατασκευές. Κατασκευές οι οποίες έχουν αφαιρεθεί στην τύχη τους από τους ιδιοκτήτες. Σε αυτές τις κατασκευές λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, δηλαδή να πούμε στον κόσμο, στους κατοίκους, ότι δεν πρέπει να τις προσεγγίζουν για κάθε ενδεχόμενο, όχι μόνο για σεισμό, αλλά μετά και από μια έντονη βροχόπτωση ή από ένα άλλο φαινόμενο. Την ίδια στιγμή, με επίγον εγγραφό του, ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος ζητά από τον ΟΑΣΠ τη διενέργεια δωρεάν αυτοψιών από εξειδικευμένα κλιμακιά του, καθώς ο Δήμος διαθέτει μόλις ένα μηχανικό. Το θέμα μάλιστα φέρνουν άμεσα στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Βασίλης Κεκέρογλου από το Κίνημα Αλλαγής. Έχω ένα άτομο στην πολεοδομία, μια πολεοδομία η οποία καλύπτει το Δήμο Διάνου, το Δήμο το δικό μας, το μισό Δήμο Χερσονήσου, το μισό Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγελαφικά πράγματα. Πού να προλάβει ένας άνθρωπος να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει. Στη ζώνη που έχει διεγερθεί υπάρχει και παρακολουθείται με επιταχυνσιογράφο ένα μικρό ρήγμα, το οποίο σύμφωνα με τους επιστήμονες που καλούνται να απαντήσουν στην εύλογη αγωνία των κατοίκων της περιοχής, δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερα μεγέθη, ενώ όλες οι μέχρι τώρα δονήσεις προέρχονται από το ίδιο σημείο και όχι γειτονικά ρήγματα που δεν φαίνεται να ενεργοποιούνται. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μία ζώνη που έχει ενεργοποιηθεί, η οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος ρήγματος, το οποίο δεν φαίνεται να είναι μεγάλο, δηλαδή να δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί μια μεγάλη περιοχή, δηλαδή ότι αναμένουμε έναν ισχυρότερο σεισμό. Η ζώνη που έχει διεγερθεί έχει μια διάθεση βορρά-νότο. Γι' αυτό και ορισμένοι σεισμοί γίνονται αισθητοί και στο Ηράκλειο.